Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη ο Δήμαρχος να ενημερώσει για τις θέσεις τις οποίες θα παρουσιάσει στην συνέλευση Δημάρχων που συγκαλεί η ΚΕΔΕ. Νομίζω στις 18 του μήνα. Πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το κόστος του πολέμου και των κυρώσεων φυσικά σε βάρος της Ρωσίας, σε συνδυασμό με την πολιτική της πράσινης μετάβασης που έκανε το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιμο για παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα. Πολιτική από το 2011 και εδώ. Ξέρετε, η πολιτική που θάβει τους λιγνίτες για την προστασία του περιβάλλοντος και τώρα τους δουλεύει στο φουλ όλα τα λιγνητικά εργοστάσια για να πέσει τιμή του ρεύματος. Στα πλαίσια αυτών των επιλογών υπάρχει συγκεκριμένες συνέπειες που αφορούν πρώτα απ' όλα τα λαϊκά εισοδήματα, αλλά βεβαίως και τη λειτουργία των Δήμων, τουλάχιστον όσον αφορά κοινωνικές παροχές και ανάγκες. Δεν μας καλύπτει η τοποθέτηση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος θα καλύψει από τα λεφτά τα δικά του, λες και δεν βγαίνουν από τις τσέπες των φορολογουμένων, τα επιπλέον έξοδα λειτουργίας των σχολείων λόγω της ενεργειακής αύξησης και δεν θα τα ζητήσει από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επίσης η λειτουργία, για παράδειγμα, μια σειράς υποδομών όπως τα κολυμπητήρια γίνεται προβληματική σε αυτές τις συνθήκες με αυτές τις αυξήσεις. Ή το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδώσει λογαριασμούς ρεύματος και στα πλαίσια της μη απόδοσης και των τελών πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου που θα δει αυτούς τους λογαριασμούς, ειδικά του ρεύματος, και θα πάθει σοκ. Τι μέτρα λοιπόν προτείνεται να πάρει ο Δήμος να ζητήσει, να διεκδικήσει απέναντι στην κυβέρνηση, ενώ καλό είναι να μας πείτε, γιατί το βάζω τρίτη φορά, εάν πάροχοι έχουν εισπράξει δημοτικά τέλη και δεν τα έχουν αποδώσει. Και τι έχετε κάνει εσείς για αυτούς. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που είδαμε για πάροχο ο οποίος χρέωνε διπλάσιο δημοτικό τέλος. Λέμε πόσες εταιρείες έχουν εισπράξει και τι ποσά χρωστάνε στο Δήμο και πώς έχετε κινηθεί για να τα πάρετε. Ενώ θέλουμε ένα σχολιασμό επίσης για αυτό που είδαμε, μάλλον που διαβάσαμε, ότι προβλέπεται να φτιαχτεί δημόσια ή δημοτικής μορφή, δημόσιας μορφής εταιρεία για την ίσπραξη των ΠΟΕ. Οι ΠΟΕ, όπως γνωρίζετε, αφορούν δεκάδες εκατομμύρια τα οποία τα φέρνουμε σε κάθε προϋπολογισμό, από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Αλλά δεν είναι όλοι οι ΠΟΕ το ίδιο τοξική, να το πω έτσι. Υπάρχουν ΠΟΕ οι οποίοι προέρχονται από χρέη, πρόστιμα, παράβολα εταιριών, επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και υπάρχουν και αυτοί που προέρχονται από την τσέπη του κόσμου, ο οποίος δεν έχει να δώσει. Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε και γι' αυτό. Και τέλος νομίζω, όχι νομίζω, ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει στη βάση προηγούμενων ομόφωνων αποφάσεων του ότι θα κινηθεί. Πρώτον, θα καταθέσει αίτηση ανέρεσης της απόφασης της Υπουργού Παιδείας της κυβέρνησής σας, της κυρίας Κεραμέως, η οποία γράφει στα παλιά της υποδήματα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου της Αθήνας και επιμένει στη λογική και στην πολιτική των προτύπων και των πειραματικών. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση να αποφασίσουμε σήμερα ότι θα ασκήσουμε αίτηση ανέρεσης. Μία απόφαση που προτείνουμε, κύριε Πρόεδρε, να πάρθει. Δεύτερη, να αποφασίσουμε ότι θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους του γυροκομείου, 16 τον αριθμό, που έχουν κερδίσει αγωγές για δεδουλευμένα τους και που δεν τους αποδίδονται, γιατί ως γνωστόν οι απαιτήσεις των εργαζομένων έρχονται τελευταίες, όταν είναι να εισπράξουν τράπεζες και κράτος. Ζητούν την αρρωγή του Δημοτικού Συμβουλίου και πιστεύω ότι πρέπει να τους τη δώσουμε. Και τέλος, πρέπει να στηρίξουμε
Το αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων 18 εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι σας το ζητάν, εκφράζοντας την ομόφωνη απόφαση που είχαμε πάρει στις 21 Νοέμβρη του 2021, που λέγαμε ότι στηρίζουμε τη διεκδίκηση των συμβασιούχων αυτών των 18 για μόνιμη και σταθερή δουλειά και θα τους στηρίξουμε μπροστά στην ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει και εκπρόσωπός τους, θέλουμε να τους δώσετε και το λόγο και θεωρούμε ότι με αυτήν την συνομολόγηση από όλους μας το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει αυτές τις τρεις αποφάσεις που προτείναμε, αν θέλουμε τα λόγια μας και οι αποφάσεις μας να πιέζουμε τους πάντες για να γίνουν πράξη.